Πριν από 7 χρόνια, η Μαδαγασκάρη συγκλονίστηκε από το κύμα βίας που προκάλεσε η αιματηρή κατάληξη ενός πολιτικού πραξικοπήματος. Όταν αποκαταστάθηκε η ηρεμία, γεγονός που θα επέτρεπε τη διενέργεια νέων εκλογών, ο άνθρωπος που έμεινε πίσω ήταν ο Χέρι Ρατζαοναρίμα Μπιανίνα. Προχώρησε, έγινε πρόεδρος και σήμερα είναι προσκεκλημένος μου στην εκπομπή Global Conversation. Κύριε Πρόεδρε, μετά από 2 χρόνια στην Προεδρία, πώς αισθάνεστε? Πολύ άσχολος. Ακόμη πιο ενεργά για το καλό του λαού της Μαδαγασκάρης, για το καλό της χώρας. Σήμερα, το πιο σημαντικό πράγμα για μένα είναι η αποφασιστικότητα να πάμε προς τα εμπρός. Να βγάλουμε τη χώρα και το λαό της από τη φτώχεια, αξιοποιώντας τους πόρους της Μαδαγασκάρης προς όφελος των πολιτών της. Είχατε πάντα τη φιλοδοξία να γίνετε πρόεδρος? Όχι. Το 2009 ποτέ δεν σκέφτηκα να γίνω πρόεδρος. Σκεπτόμουν μόνο ότι είχα μια ευθύνη ως Υπουργός Οικονομικών και Προϋπολογισμού. Μια τεράστια ευθύνη και μια ευκαιρία να υπηρετήσω τη χώρα μου. Μετά έγινα πρόεδρος, γεγονός που μου έδωσε μια ακόμη ευκαιρία για να υπηρετήσω την πατρίδα μου. Είμαι νέος, σκέπτομαι μόνο το καλό της χώρας. Έχω κατάρτιση και εμπειρία εξαιτίας του επαγγελματός μου. Όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, έθεσαν τις βάσεις για να γίνω αυτό που είμαι σήμερα. Ας πάμε πίσω στην περασμένη χρονιά και στην πρόταση Μομφής εναντίον σας, μετά και την ανταρσία μελών του κόμματός σας. Αισθανθήκατε το ίδιο όπως το πραξικόπημα? Όχι, δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ των δύο γεγονότων. Είναι αλήθεια ότι όλα αυτά συνέβησαν πέρυσι, αλλά νομίζω ότι οι πολιτικοί μίλησαν και ότι ο κόσμος αντέδρασε. Ο λαός έδειξε ότι το βασικό του συμφέρον είναι η ασφάλεια και η ανάπτυξη. Αναφερθήκατε στη σταθερότητα. Πριν από 2 χρόνια, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ κατέταξε τη Μαδαγασκάρη στις χώρες με το χαμηλότερο επίπεδο πολιτικής σταθερότητας. Ποια είναι η αντίδρασή σας? Πρωταρχικός μου στόχος είναι να τεθεί σε εφαρμογή η σταθερότητα. Τη χρειαζόμαστε για να προσελκύσουμε επενδυτές και είναι απαραίτητη σε διάφορα επίπεδα. Είτε αυτό λέγεται δικαιώματα, είτε καταπολέμηση της διαφθοράς, είτε χρηστή διακυβέρνηση. Όμως, σε ό,τι αφορά τους επενδυτές, πρέπει να σας πω ότι βάζουμε το πλαίσιο στο οποίο οι επιχειρήσεις μας μπορούν να προσελκύσουν και να επωφεληθούν από τις επενδύσεις. Την τελευταία φορά που ήσασταν εδώ, περιγράψατε τη χώρα σας ως ένα έργο σε εξέλιξη σε ό,τι αφορά στην οικονομική ανάπτυξη. Πού βρίσκεται σήμερα? Το έργο εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη. Αυτό είναι μια μεγάλη δουλειά. Βρισκόμαστε εν μέσω της εκτέλεσης μεγάλων έργων που εγώ αποκαλώ διαρθρωτικά. Δεν βρίσκομαι εδώ για να ασκήσω κριτική για αυτά που έγιναν στο παρελθόν. Αλλά η αδυναμία μας είναι ακριβώς αυτή. Ότι είμαστε μια χώρα χωρίς υποδομές. Ας πάρουμε ως παράδειγμα την ενέργεια. Πώς είναι δυνατόν σε μια χώρα όπως η Μαδαγασκάρη, που έχει ήλιο, νερό και ανέμους, το 70% της ενέργειας να παράγεται από ορυκτά καύσιμα? Το θεωρώ απαράδεκτο. Γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα, για να θέσουμε σε εφαρμογή τα έργα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τους πόρους μας με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξής μας. Αυτό εγώ αποκαλώ έργα υποδομών. Η χώρα σας, αν και είναι πολύ πλούσια σε φυσικούς πόρους, παραμένει απελπιστικά φτωχή, με δεδομένη την πτώση των τιμών των εμπορευμάτων σε όλη την Αφρική. Ποια είναι τα σχέδιά σας για να διαφοροποιηθείτε? Αυτό είναι ένα παράδοξο, το οποίο θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους μας για να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της Μαδαγασκάρης. Είναι αλήθεια ότι η βιομηχανία εξόρυξης είναι πολύ σημαντική για τη χώρα μας, που πέρυσι υπέστη τις συνέπειες της πτώσης των τιμών.
Αλλά δεν έχουμε μόνο ορυχεία. Έχουμε μεγάλες δυνατότητες σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, όπως είναι ο τουρισμός. Σκεφτείτε το οικοσύστημά μας, το οποίο είναι ουσιαστικά μοναδικό. Έχουμε πανίδα και χλωρίδα ενδημική της Μαδαγασκάρης και όλα αυτά συμβάλλουν για να προσφέρουμε μια διαφορετική τουριστική εμπειρία με βάση την οικολογική ανάπτυξη. Αργότερα μέσα στο έτος η χώρα σας θα φιλοξενήσει τη Σύνοδο της Κοινής Αγοράς για την Ανατολική και Νότια Αφρική καθώς και τους γαλλόφωνους ηγέτες. Ποιο είναι το μήνυμά σας? Αυτές είναι οι σύνοδοι που θα βάλουν το θεμέλιο λίθο για την επιστροφή της Μαδαγασκάρης στη διεθνή σκηνή. Η υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας συμβάλλει στην προσπάθεια της χώρας να ξαναβρει τον εαυτό της. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα που μας αξίζει και θα καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να πετύχουν αυτές οι σύνοδοι. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας θέσω ένα ακόμα ερώτημα το οποίο προέρχεται από τα παιδιά μου. Είχε αντίκτυπο στον τουρισμό η ταινία κινουμένων σχεδίων του Hollywood Μαδαγασκάρη? Η λέξη Μαδαγασκάρη έχει γίνει σημείο αναφοράς για τα παιδιά. Αλλά και οι μεγάλοι αναγνωρίζουν το όνομα. Τώρα πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Νομίζω ότι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται. Αισθάνομαι σιγά σιγά ότι και ο κόσμος του εμπορίου έχει αρχίσει να γνωρίζει τη χώρα, όχι μόνο μέσω της ταινίας. Η ταινία Μαδαγασκάρη βεβαίως έδωσε σε όλους την ευκαιρία να μάθουν πολλά για τη χλωρίδα και την πανίδα μας. Να ανακαλύψουν τους λεμούριους, τα σπάνια είδη, τις χελώνες. Οπότε ναι, θα έλεγα ότι η ταινία μας βοήθησε αρκετά. Mr. President, thank you for joining me today on the Global Conversation. Ben, c'est vous que je remercie. Merci beaucoup.